Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή πάνω από όλα υγεία μας με θέμα σήμερα το υπογόνιμο ζευγάρι καθώς επίσης και την εξωσωματική γονιμοποίηση στην Ελλάδα. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Αβραάμ Δρακόπουλο, ο οποίος είναι ουρολόγος-ανδρολόγος, διδάκτορος του Πανεπιστημίου του Βερολίνου, γνωστός γιατρός της πόλης Θεσσαλονίκης και όχι μόνο της Ελλάδος, κύριε Δρακόπουλε. Εγώ το λέω της Θεσσαλονίκης. Της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, έχουμε κάνει πάρα πολλά θέματα για την υπογονιμότητα και για άλλα έτσι, ουρολογικά θέματα. Σήμερα μιλάμε συγκεκριμένα για την υπογονιμότητα στον άντρα με τον κύριο Δρακόπουλο. Μαζί μας είναι και ο κύριος Ηλίας Τσάκος, ο οποίος είναι γυναικολόγος αναπαραγωγής, ακόλουθος του Βρετανικού Κολεγίου Γυναικολόγων. Ο κύριος Τσάκος μας δίνει τις συμβουλές του σε σχέση με την υπογονιμότητα στη γυναίκα. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής για όσους έχουν ανοίξει τώρα τους δέκτες τους. Συζητήσαμε για τα αίτια της ανδρικής υπογονιμότητας και της γυναικείας υπογονιμότητας και είπαμε παράλληλα και για τις φλεγμονές στον άντρα και στη γυναίκα και τη θεραπεία και τη διάγνωση. Τώρα προχωράμε στον κύριο Τσάκο και θα ήθελα να το ρωτήσω, όταν λέμε ο οδικικός παράγοντας, στη γυναίκα βέβαια, τι εννοούμε, πώς γίνεται η διάγνωση και η θεραπεία? Μάλιστα. Οι οθήκες είναι το εργοστάσιο των οάριων και όπως όλα τα εργοστάσια έχουν τα εξής προβλήματα. Ή έχουν μεγάλη παραγωγή και δεν ξέρουν τι να την κάνουν, είναι η περίπτωση των πολυκυστικών οθηκών, είτε έχουν πολύ χαμηλή παραγωγή, που είναι η περίπτωση της ανεπάρκειας των οάριων, είτε κάτι συμβαίνει στο εσωτερικό τους υπό μορφή κύστεων, ενδομητρίωσης ή παθολογίας. Το λέω χαρετολογώντας γιατί εμείς οι γυναικολόγοι είμαστε πολύ απλοί άνθρωποι, έχουμε να κάνουμε με πολύ απλές καταστάσεις. Γενικά στο χώρο της ιατρικής όλα τα ανέκδοτα έχουν να κάνουν με γυναικολόγους, γι' αυτό και επειδή πρόσφατα είχα ένα συμβάν, σας το αναφέρω έτσι. Ναι, συγκεκριμένα, οι πολυκυστικές οθήκες είναι μια κατάσταση που είναι αρκετά συχνή. Για κάποιο λόγο είναι ίσως παραπάνω συχνή στις μεσογειακές χώρες όπως στην Ελλάδα, που σημαίνει μια υπερβολική παρουσία μικροκύστεων στις οθήκες, οι οποίες μικροκύστες συνδέονται είτε με ανομαλία στην περίοδο υπομορφή καθυστερήσεων, είτε με κάποιο άλλο τύπο ανομαλίες, οι οποίες πρακτικά οδηγούν στο ίδιο πράγμα στην υπογονιμότητα. Σε κάποιες περιπτώσεις, όχι σε όλες. Ανεπάρκειο των οθικών συμβαίνει σε ένα ποσοστό των γυναικών πριν την ώρα τους, ενώ οι γυναίκες είναι γενικά σχεδιασμένες να παράγουν οάρια με κάποιο βαθμό γονιμότητας έως κοντά και τα 50 έτη. Σε κάποιες γυναίκες αυτή η παραγωγή σταματάει πολύ νωρίς και αυτό αποτυπώνεται είτε σε εξετάσεις ορμονικές οι οποίες το δείχνουν, είτε στον υπερηχογραφικό έλεγχο που κάνουμε. Άρα λοιπόν η ανεπάρκεια οθικών είναι κάτι που το συναντούμε συχνά πια σαν αίτιο υπογονιμότητας και φυσικά παθολογία των οθικών που έχει να κάνει είτε με κάποιο τύπο κύστης, είτε με την ενδομητρίωση που αποτελεί και αυτή ένα πολύ συχνό παράγοντα οθικικού προβλήματος. Μάλιστα. Παρουσιάζονται όμως παρόλα αυτά, κύριε Τσάκο, και κάποια περιστατικά γυναικών που παρόλο που βρίσκονται στην κλιμακτήριο ή στην εμμηνόπαυση να είναι γόνιμες οι γυναίκες αυτές. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Πολλές τηλεθεάτρες θα το έχουν απορία γιατί παρουσιάζονται συχνά τέτοια περιστατικά. Κοιτάξτε, ναι. Αυτό εδώ... που οφείλεται στο μη καλό κύκλο, στην εμφάνιση ας πούμε της εμμηνουρίσεως κάποια άλλη στιγμή ξαφνικά? Θα σας πω. Σε γενικές γραμμές μετά τα 45 ή 46 έτη η γονιμότητα της γυναίκας έχει σχεδόν μηδενιστεί. Μετά τα 46 έτη σχεδόν έχει μηδενιστεί. Έχει σχεδόν μηδενιστεί. Η νομοθεσία στην Ελλάδα έχει μηδενιστεί σε τέτοιο βαθμό που η νομοθεσία στην Ελλάδα μας απαγορεύει να κάνουμε εξωσωματική σε γυναίκες οι οποίες έχουν συμπληρώσει τα 50 χρόνια τους. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν οι συγκλονιστικές εξαιρέσεις, αλλά πραγματικά μιλάμε για την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Σε γενικές γραμμές μετά την ηλικία των 45 ή και 44 ή 46 σε κάποιες περιπτώσεις, η μόνη πιθανότητα ή δυνατότητα, αν θέλετε, σοβαρής πιθανότητας τεχνοποίησης μιας γυναίκας γίνεται με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, την εξωσωματική γονιμοποίηση με δανεικά ξένα οάρια. Και ίσως λοιπόν, όταν αυτή δεν έχει παιδιά και προσπαθεί. Ακριβώς. Και... Άρα λοιπόν πολλά περιστατικά αναφέρονται σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά το λέω πάντα με τη σεμνότητα απέναντι στο ανθρώπινο είδος, διότι υπάρχουν περιπτώσεις σπανιότατες. Πιστεύω ότι όλοι οι γιατροί, όλοι οι γυναικολόγοι που ασχολούνται με την αναπαραγωγή το έχουν συναντήσει. Τη συγκλονιστική εξαίρεση της γυναίκας των 47 ή 48 ετών που θα μείνει έγκυος είτε με λίγο βοήθεια από εμάς είτε και μόνη της. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Δρακόπουλε, να πούμε τώρα για την αζωοσπερμία, διάγνωση και θεραπεία. Το ακούμε συχνά και αυτό. Τι είναι αζωοσπερμία? Αποτελεί έτσι πολύ σημαντικό αίτιο για την υπογονιμότητα στον άντρα. Και πόσο συχνό είναι. Και πόσο συχνό είναι πραγματικά. Σε μια μεγάλη έρευνα που έγινε σε 11.700 περιστατικά στη Γένα της Γερμανίας, βρέθηκε κάθε 8ος υπογόνιμος άντρας ήταν αζωοσπερμικός. Ο άντρας
Γιατί συνήθως τις γυναίκες θέλουμε, εδώ είναι η ελληνική νοοτροπία. Δεν κάνει παιδιά, φταίει για όλα γυναίκα, θέλουμε τη γυναίκα. Εδώ, αυτό λέω, ίσχυε κάποτε, τώρα δεν ισχύει. Τώρα όμως, με τις ωραίες εκπομπές και με την ωραία συνεργασία όπως συνεργαζόμαστε εμείς με τον κύριο Τσάκο, λέμε αρχίστε από το κανακάρι σας, το γιο, στείλ το να κάνει ένα σπερμοδιάγραμμα, πολύ απλό. Λοιπόν, και ο άνδρας πολύ εύκολα διαγνώσκεται. Η γυναίκα, η φουκαριά πρέπει να κάνει αυτοκογραφία, να κάνει και αυτό και αυτό και αυτό. Πάντα οι γυναίκες. Λοιπόν, εμείς ξεκινάμε λοιπόν. Δυσκολία, βέβαια. Ναι. Ευτυχώς που οι γυναίκες είστε πολύ πιο, ας το πούμε, συγκαταβατικές και πολύ πρόθυμες, εύπλαστες. Ναι. Ο άνδρας. Τον άντρα δεν μπορούμε να τον εξετάσουμε. Αν πούμε σε έναν άντρα κατέβεστο παντελόνι να εξετάσουμε, να δούμε τα γεννητικά σου όργανα, κοιτάζει να μας δαγκώσει. Δύσκολο. Λοιπόν, ναι. Τον άντρα λοιπόν τον βάζουμε να χαρεί μια παλιά παιδική συνήθεια σε ένα κυπελάκι και στέλνουμε το σπέρμα. Και από εκεί ξέρουμε πολλά πράγματα. Και πρέπει να ψάξουμε να βρούμε αν έχει σπερματοζωάρια, αν κινούνται, εάν έχουν καλή μορφολογία. Παλιά λέγαμε πρέπει να έχει 40 εκατομμύρια. Σήμερα τα καινούρια δεδομένα είναι 15 εκατομμύρια ανά κυβικό εκατοστό και από αυτά τα 20 ζωηρά. Και η μορφολογία πρέπει να είναι 4%. Είναι τα αυστηρά κριτήρια του Κρούγκερ. Αυτά τα ξέρουν οι μικροβιολόγοι, οι οποίοι μας βοηθούν και οι βιολόγοι, οι εξειδικευμένοι, μας βοηθούν να ξέρουμε και να λέμε στον ασθενή. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό σπερμοδιάγραμμα. Mm-hmm. Όταν λοιπόν το κανακάρι πάει και πάρει το αποτέλεσμα και του έρθει αζωοσπερμία, μπαίνουν κατευθείαν στο Ιντερνετ και ψάχνουν και την αζωοσπερμία. Λοιπόν, τότε πια σοκάρεται. Και εγώ θα σοκαριζόμουν όταν δω ότι βγάζω υγρό πιστεύοντας ότι έχω μέσα και γόνο και μέσα δεν υπάρχει κανένα σπερματοζωάριο. Η αζωοσπερμία σημαίνει δεν υπάρχουν σπερματοζωάρια. Σπερματικό υγρό υπάρχει, το βλέπει στην εξπερμάτιση, είτε κάνοντας σεξ είτε αυνανιζόμενος, λοιπόν, αλλά δεν έχει μέσα σπερματοζωάρια. Μπορεί να είναι από απόφραξη να έχουν φράξει οι σπερματικοί πόροι οι οποίοι έχουν αυλώσει μια καρφίτσα. Εδώ είναι οι φλεγμονές που μιλάμε. Τα χλαμίδια στην Αμερική 4 εκατομμύρια το χρόνο μολύνονται από χλαμίδια. Και όλα τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα που λέμε εμείς, και όλες αυτές οι σεξουαλικές πρακτικές, αυτό το κακό έχουν. Φράζουν τον σπερματικό πόρο, δεν περνάνε τα σπερματοζωάρια, φράζουν τις σάλπιγγες, δεν περνάνε τα οάρια, με αποτέλεσμα να καταλήγουμε στην εξωματική. Και έχουμε λοιπόν αυτές που είναι από απόφραξη και οι άλλες που δεν παράγουν. Δεν παράγει όρχες, γιατί έχει μια συγγενή ανομαλία, με κυριότερη το Κλάινεφέλτερ. Η πρώτη περίπτωση είναι ευκολότερο να θεραπεύει, φαντάζομαι. Η πρώτη είναι πιο εύκολη όταν έχει απόφραξη, γιατί παλιά και στο Βερολίνο κάναμε επεμβάσεις. Τώρα την κάνουμε πολύ περιορισμένες. Λοιπόν, να ξεφράξουμε που λέμε τον πόρο, να αναστομώσουμε τον πόρο και να περιμένουμε να δώσει σπέρμα. Η άλλη παραγωγικού τύπου. Άρα λοιπόν πρώτα γίνεται η διάγνωση και μετά η θεραπεία, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Η παραγωγικού τύπου σημαίνει ότι δεν παράγει όρχες. Για κάποιο λόγο. Γιατί. Έχει κάποιο συγγενές, μια συγγενή ανομαλία που εδώ έχουμε και 20% αζωοσπερμία με συγγενείς ανομαλίες. Λοιπόν, και η άλλη τρίτη είναι όταν χειρουργηθεί για κάποιο λόγο ένας άνδρας στη σπονδυλική στήλη είτε, και δεν έχει εξπερμάτιση. Είναι η τρίτη κατηγορία. Και εδώ τι θα κάνουμε. Θα ανοίξουμε τον όρχη με τη βιοψία. Παλιά είχαμε δοκιμάσει και με βελόνι, που ακόμη μερικοί το κάνουν, ή τρυπάνε τον όρχη ή την επιδημία και βγάζει σπερματοζωάρια, αλλά η κλασική gold standard είναι να κάνουμε πολλαπλές βιοψίες και να πάρουμε ορχικό ιστό. Και μέσα από τον ορχικό ιστό, η βιολόγος εκείνη τη στιγμή βρίσκει τα σπερματοζωάρια, τα ξεχωρίζει και τα βάζουμε στην κατάψυξη. Εάν δεν βρούμε και έχει πολύ χαμηλό όγκο ο όρχιος, οι πιθανότητες είναι λιγότερες να βρούμε, τότε πια θα κάνουμε με μικροχειρουργική, με μικροσκόπιο. Και θα ψάξουμε να βρούμε τα διευρυσμένα σωληνάρια, σπερματικά σωληνάρια, και εκεί θα ψάξουμε να βρούμε. Και με τη βοήθεια του μικροσκοπίου μπορούμε να ανεβάσουμε τα ποσοστά έβρισης σπερματοζωαρίων. Και εκεί καλώ τώρα τον συνάδελφο τον γυναικολόγο και την εμβριολόγο να κάνει την ίξη, την μικρογονιμοποίηση. Και εκεί είπα, εγώ σταματάει ο ρόλος μου εκεί. Βγάζουν τα σπερματοζωάρια και είναι θέμα πια του γυναικολόγου και της βιολόγου. Μάλιστα. Και στις επιτυχίες της εξωματικής πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα το ρόλο του βιολόγου. Η οποία βιολόγους έχει πάρα πολύ ανέβει στην Ελλάδα. Έχουμε εκπαιδεύσει πάρα πολλούς βιολόγους και έρχονται και από το εξωτερικό, μεγάλα ονόματα, είτε φανερά είτε κρυφά, και μας δίνουν τη βοήθειά τους. Μάλιστα. Πολλά λέμε πάλι σήμερα.
Πολλά λέμε. Λοιπόν, θα σχολιαστούμε. Λοιπόν, και συνεχίζω τώρα με τον κύριο Τσάκο, τις σάλπιγγες θέλω να πω ουσιαστικά, με το σαλπιγγικό παράγοντα, να μας πείτε τι εννοείται σαλπιγγικός παράγοντας, πώς γίνεται η διάγνωση και η θεραπεία αυτή και ποιο ρόλο παίζει στην υπογονιμότητα. Αν και είπαμε λίγα Μάλιστα. πράγματα στην αρχή, συνεχίσουμε. Οι σάλπιγγες, κυρία Σωτηριάδου, είναι πολύ λεπτά όργανα, είναι πολύ πιο λεπτά από το στυλό τον οποίο κρατώ στο χέρι μου και ουσιαστικά μεταφέρουν, είναι ο χώρος στον οποίο μεταφέρεται το οάριο να συναντηθεί με το σπερματοζωάριο, αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι ο χώρος στον οποίο γίνεται η σύμπτυξη, η σύζευξη αυτών των δύο κυττάρων. Επειδή πρόκειται για λεπτά όργανα, είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Άρα λοιπόν, φλεγμονές, προηγούμενες επεμβάσεις, καταστάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν είτε με χειρουργία, είτε με άλλου τύπου φλεγμονές, όπως η κολικοειδίτιδα σε μικρά παιδιά, είτε μια κύστη οθήκης η οποία θα χειρουργηθεί, είτε παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούν να αποδοθούν σε κάποιο συγκεκριμένο αίτιο, ενδέχεται να δημιουργήσουν πρόβλημα στις σάλπιγγες, είτε με μορφή απόφραξης, είτε με μορφή συμφύσεω. Η διάγνωση αυτού γίνεται όταν υπάρχει μεγάλου βαθμού πρόβλημα. Οι σάλπιγγες αυτές μαζεύουν υγρό μέσα, γίνονται λεγόμενες υδροσάλπιγγες και όταν είναι μεγάλου βαθμού υδροσάλπιγγα μπορεί να φανεί στον υπέρηχο. Παρ' όλα αυτά, στην πλειοψηφία, μια υδροσάλπιγγα τύπου 1 ή τύπου 2 ή συμφύσεις των σάλπιγγων δεν φαίνονται στον υπέρηχο ή μπορεί να φανούν έμεσα με την αλλαγή της θέσης των οθικών κ.ο.κ. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η κλασική πλέον απεικόνηση που είναι η υστεροσαλπιγγογραφία, που αποτελεί μια ακτινολογική εξέταση. Την κάνουν κάποιοι γυναικολόγοι και κυρίως οι συνάδελφοί μας οι ακτινολόγοι και υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι συνάδελφοι σε αυτό το χώρο και μας δίνουν μια αποτύπωση, ένα εκμαγείο του εσωτερικού της μήτρας και των σαλπίγγων. Παρ' όλα αυτά η εξέταση αυτή έχει περιορισμούς και η αξιοπιστία της, αν θέλετε, δεν είναι 100%. Σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε απορία για το αν η σαλπιγγογραφία είναι φυσιολογική ή όχι, αν η βλάβη είναι απαγορευτική ή όχι για γονιμότητα, τότε καταφεύγουμε στη λαπαροσκόπηση. Η λαπαροσκόπηση ευτυχώς τα τελευταία 15 χρόνια έχει πραγματικά εξελιχθεί πολύ, έχει γίνει γνωστή, είναι διαθέσιμη. Σχεδόν όλα τα νοσοκομεία πια, από τα μικρά νοσοκομεία της επαρχίας έως τα μεγαλύτερα, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, την προσφέρουν. Και αυτό πραγματικά μας έχει λύσει τα χέρια, αν θέλετε, διαγνωστικά αλλά και θεραπευτικά πολλές φορές. Είναι συχνό αίτιο. Είναι πολύ συχνό αίτιο. Είναι πολύ συχνό αίτιο. Ακριβώς. Άρα λοιπόν με τη λαπαροσκόπηση γίνεται η διάγνωση και σε κάποιες φορές που το πρόβλημα δεν είναι απαγορευτικό, με μια λύση συμφύσεων, με μια παρέμβαση, μπορεί να δοθεί και κάποιο τύπου θεραπεία. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι ο σαλπιγγικός παράγοντας πρακτικά ήταν το αίτιο για το οποίο ανακαλύφθηκε η εξωσωματική, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου. Αυτό θα ρωτούσα και εγώ. Και δηλαδή, αν υπάρχει πρόβλημα ουσιαστικά στις σάλπιγγες, μετά πάμε αναγκαστικά στην εξωσωματική. Αν είναι δυσεπίλητο ή αν είναι απαγορευτικό, όπως παράδειγμα στις υδροσάλπιγγες που αναγκαζόμαστε να τις αφαιρέσουμε, τότε η εξωσωματική αποτελεί και τη μοναδική λύση. Τώρα, στα πλαίσια της διάγνωσης, θα ήθελα να μείνω και σε μια σχετικά νέα μέθοδο, η οποία για κάποιους λόγους δεν έχει γίνει βεβαίως γνωστή. Είναι η υδροσαλπιγγογραφία, όπου πρακτικά μπαίνει ένα ειδικό υγρό μέσα στις σάλπιγγες και με τον υπέρηχο, αντί να κάνουμε ακτινογραφία, άρα λοιπόν χωρίς ακτινοβολία, μπορούμε να διαγνώσουμε σε ένα μεγάλο βαθμό την κατάσταση των σαλπίγγων. Άρα λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλη γκάμα επιλογής για τη διάγνωση του σαλπιγγικού προβλήματος και όταν διαγνωστεί το σαλπιγγικό πρόβλημα, ιδιαίτερα σε νέες γυναίκες, συχνά καταφεύγουμε στη λαπαροσκόπηση για να μπορέσουμε να το βοηθήσουμε με στόχο αυτές οι σάλπιγγες να λειτουργήσουν στη φύση και να μην καταφύγει το ζευγάρι στην εξωσωματική. Κύριε Τσάκο, αυτή πώς την είπατε, η υδροσαλπιγγογραφία, πού μπορεί να γίνει, γίνεται σε κάποιο στο γυναικολόγο μας? Ναι, κοιτάξτε, είναι μια μέθοδος η οποία στην Ελλάδα δεν είναι πολύ δημοφιλής. Παρ' όλα αυτά, τα περισσότερα εξειδικευμένα κέντρα γονιμότητας μπορούν να την πραγματοποιήσουν. Είναι μια γρήγορη μέθοδος, δεν προϋποθέτει καθόλου ακτινοβολία. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει κάποια μειονεκτήματα διαγνωστικά, αλλά σε γυναίκες χαμηλού κινδύνου που περιμένουμε να είναι όλα φυσιολογικά, πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή εναλλακτική λύση, ώστε να αποφευχθεί η κλασική σαλπιγγογραφία με τη χρήση της ακτινοβολίας κ.ο.κ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να γίνει πιο εύκολα δηλαδή η διάγνωση με αυτόν τον τρόπο, με τον υπέρηχο και χωρίς ακτινοβολία. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Δρακόπουλε, να πούμε είπαμε λίγο για την κρυψορχία, νομίζω. Θα συμπληρώσετε κάτι, ότι είναι ένα άλλο θέμα έτσι, που οδηγεί στην υπογονιμότητα. Και όταν υπάρχει στο βρέφος κρυψορχία, που είναι και αυτό σύνηθες, τι μπορεί να γίνει, πότε πρέπει να χειρουργηθεί, ας πούμε? Παλιά σας είπα, πριν από 25 χρόνια στο Βερολίνο, τα χειρουργούσαμε στα 9 χρόνια. Ήταν λάθος. Ναι. Τώρα, στον πρώτο χρόνο.
Και καλώ τους συναδέλφους μας, τους στον πρώτο χρόνο, την πρώτη χρονιά, τέλος του πρώτου έτους, πρέπει να έχουν κατεβεί οι όρχες κάτω. Γιατί σας είπα, τα νοσολογικά αίτια είναι 6%. Με τον ανοσολογικό μηχανισμό παθαίνει ζημιά και ο άλλος όρχης. Και τι, δεν είναι μόνο ότι μένει χωρίς παιδιά αυτό το αγόρι, δεν μπορεί να κάνει διαδόχους, αλλά κινδυνεύει να πάθει και καρκίνο όρχιος αν μείνει χρόνια εκτός θέσεως. Πρέπει λοιπόν στο πρώτο χρόνο να γίνεται η θεραπεία, ξεκινάμε με ορμόνες ή χειρουργικά καθυλώνουμε τους όρχες κάτω στο όσιο. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε σε κάτι άλλο το οποίο πραγματικά ταλαιπωρεί τις γυναίκες, είναι οι πολυποδές και κάτι για το οποίο δεν υπάρχει, ας πούμε, έτσι, πολύ επισταμένη ενημέρωση σε σχέση με τους πολύποδες, αλλά και οι συμφύσεις της μήτρας. Τι ρόλο παίζουν αυτά, οι περιπτώσεις αυτές όταν έχουμε πολυποδές, τι είδους πολυποδές είναι αυτοί που μπορεί να επηρεάσουν ανάλογα με το μέγεθος ή την επικινδυνότητα που θα μας πείτε και σε σχέση με τις συμφύσεις της μήτρας, τι συμβαίνει σε σχέση με τη διάγνωση και τη θεραπεία. Ακριβώς. Αυτές οι καταστάσεις αναφέρονται, κυρία Σωτηριάδου, στο χωράφι που λέμε, στο οποίο γίνεται η εμφύτευση του γονιμοποιημένου αρίου του εμβρίου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ένα σημαντικό ανατομικό όργανο αποτελεί το ενδομήτριο που είναι το εσωτερικό της μήτρας. Άρα λοιπόν για να προϋπόθεση για να έχουμε μια φυσιολογική εγκυμοσύνη, mm-hmm. σύλληψη αφενός και εγκυμοσύνη αφετέρου, είναι αυτό το περιβάλλον του ενδομητρίου να είναι απόλυτα φυσιολογικό. Το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια με την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας των υπερήχων, mm-hmm. η διάγνωση του ενδομητρίου, της φυσιολογικότητας αν θέλετε του ενδομητρίου, μπορεί να γίνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό με τον υπερήχο. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον. Αν δει κάποιος τα τελευταία 20 χρόνια ποια υπήρξε η εξέλιξη των υπερήχων που χρησιμοποιούμε και πραγματικά η διακριτική ικανότητα είναι συγκλονιστικό. Μπορώ να σας φέρω τα μηχανήματα που χρησιμοποιούσαμε τα παλιά χρόνια και πραγματικά είναι πλέον μουσιακά είδη. Ακόμη και το πριν από 10 έτη μηχάνημα αποτελεί πλέον μουσιακό είδος. Η εξέλιξη των υπερήχων είναι αντίστοιχη με αυτή των υπολογιστών. Αν δείτε τον υπολογιστή που έχετε στο σπίτι σας, αν είναι πάνω από 2-3 ετών παλιός και δείτε αυτόν που έχουν τώρα τα καταστήματα, θα καταλάβετε, φαντάζομαι, τι εννοώ. Παρ' όλα αυτά, το αισιόδοξο είναι ότι πλέον με τους υπερήχους που διαθέτουμε με τα σύγχρονα μηχανήματα, mm-hmm. η διάγνωση καταστάσεων του ενδομητρίου γίνεται με τεράστια αξιοπιστία. Άρα λοιπόν, πολύ έγκαιρα μπορούμε να ξέρουμε, είτε με άμεσο τρόπο βλέπουμε τους πολύποδες, mm-hmm. βλέπουμε τα ανομοιώματα, είτε με έμεσο τρόπο βλέπουμε ένα λεπτό ενδομήτριο το οποίο υπονοεί την ύπαρξη συμφύσεων. Μπορούμε μετά να πάμε ένα βήμα παραπάνω που αποτελεί την υστεροσκόπηση, που είναι το αυτονόητο. Που είναι το εξής. Βάζουμε μια κάμερα μέσα στο ενδομήτριο και βλέπουμε ακριβώς 100% πια υπό άμεση όραση την κατάσταση του ενδομητρίου και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το μόνο παθολογικό θέμα το οποίο θεραπεύεται με πολύ μεγάλη δυσκολία είναι οι συμφύσεις. Όλες οι άλλες καταστάσεις θεραπεύονται πολύ αξιόπιστα και πολλές φορές αυτό αρκεί, κυρία Σωτηριάδου. Δηλαδή, μια γυναίκα, με συγχωρείτε, η οποία έχει έναν πολύποδα στο ενδομήτριο και όλα τα άλλα είναι φυσιολογικά, συνήθως η σωστή αφαίρεση του πολύποδα με την υστεροσκόπηση αποτελεί και τη μοναδική παρέμβαση που θα χρειαστεί αυτή η γυναίκα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ναι. με χαρά και αισιοδοξία αναφέρω ότι πολλές καταστάσεις είναι πολύ πιο απλές από όσο νομίζει το ζευγάρι και το ότι απευθύνεται σε κάποιους γυναικολόγους αναπαραγωγής δεν σημαίνει απαραίτητα εξωσωματική γονιμοποίηση. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, διότι η έγνοια όλων ημών που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα είναι όσο το δυνατόν να βελτιώσουμε το περιβάλλον και τις συνθήκες, όπως είπα και στην αρχή, ώστε το ζευγάρι να πετύχει την εγκυμοσύνη στο σπίτι του και όχι στο δικό μας εργαστήριο. Πραγματικά χαίρομαι που τα λέμε, που λέγει αισιόδοξα μηνύματα ο κύριος Τσάκος. Όταν γύρισε από την Αγγλία ο κύριος Τσάκος, ήρθε να με συναντήσει για να πάρει κάποιες συμβουλές. Τον έστειλε κάποιος. Ναι. Φίλος μας. Ναι, ναι, ναι. Το πρώτο πράγμα που τον ρώτησα, του είπα, Ηλία, έχεις φέρει σωστό μηχάνημα υπερήχων. Ναι. Γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη διάγνωση. Αν δεν έχεις, πάνε πούλησε το αυτοκίνητό σου, έλα στην Ελλάδα χωρίς αυτοκίνητο, αλλά χωρίς μηχάνημα υπερήχων μην έρθεις. Έτσι. Είχα την τύχη να πάρουμε ένα μεγάλο κονδύλιο στη Γερμανία μαζί με άλλους δύο Γερμανούς. Ναι. Και κάναμε μία έρευνα από την αντικαρκινική εταιρεία. Ναι. Εγώ βασικά δεν πήρα φράγκο. Οι άλλοι δύο Γερμανοί, οι οποίοι είναι οι καλοί, όπως μας λένε, πήραν τα λεφτά και εγώ στο τέλος δεν πήρα φράγκο. Το μόνο που είχαν τύψει και με βοηθήσανε και έγραψα την διδακτορική. Mm. Ήταν το πρώτο μηχάνημα που μπήκε διορθικό στη Γερμανία. Mm-hmm. Και ήταν ένα μουσιακό, όπως λέει και ο κύριος Τσάκος. Μετά η εξέλιξη. Εμείς ανακαλύψαμε οι τρεις. Με τις μελέτες μας εξετάσαμε 1016 άτομα. Το είχαμε βάλει σε ένα φορτηγάκι πάνω, ένα camping bus, mm-hmm. και το γυρνάγαμε σε όλο το Βερολίνο, σε όλα τα νοσοκομεία.
Και μετά εμείς με τη βοήθεια ενός άλλου συναδέλφου από Θεσσαλονίκη, του Τριαντάφυλλου του Οικονομίδη που είναι στο Βερολίνο, έχει μείνει, εξελίξαμε το διακολπικό. Το ξέρει ο κύριος Τσάκος. Δηλαδή, είναι αλήθεια. Σήμερα η ιατρική σημαίνει το υπογόνιμο ζευγάρι χρειάζεται να πάει στον ειδικό, ο οποίος έχει τα ειδικά μηχανήματα. Έτσι, έτσι. Δηλαδή, εγώ όταν ήρθα στην Ελλάδα δεν έφερα Mercedes όπως κάνει όλοι. Στον ειδικό πρώτα για καλή διάγνωση. Γιατί αυτό ξεκαθαρίζουμε σήμερα. Έφερα το σούπερ μηχάνημα, το οποίο μηχάνημα έχει μπει στο αρχείο και από τότε έχω αλλάξει 5 μηχανήματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν τα σούπερ μηχανήματα για να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις εξετάσεις και να μιλάμε με τα σιγουριάς ότι ναι, εγώ έχω αυτό εδώ, βλέπω καρκίνο. Έχω στο ιατρείο 529 βιοψίες προστάτη. Γιατί έχω το σούπερ μηχάνημα το οποίο με βοηθάει. Κατευθείαν. Είναι υπόθεση. Ναι. Το ίδιο κάνει και ο κύριος Τσάκος που όταν θα κάνει την ολιψία. Αν δεν έχουμε μηχανήματα και τα τέλεια μηχανήματα που τα παρακολουθούμε από τα συνέδρια, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και να είστε και ενημερωμένοι και όλα αυτά. Έτσι, αυτό, παράλληλα με τα μηχανήματα, αν δεν χειρίζεται κάποιο σωστά, συγγνώμη κύριε Τσάκο, το μηχάνημα που λέτε αυτό. Το μηχάνημα μόνο του δεν μπορεί να συνεχή, κάνει κάτι. Συνεχή δηλαδή παίζει ρόλο και ο επιστήμονας, παρακολούθηση επιστήμης και όλα αυτά. Απλά μπορώ να προσθέσω, ο υπεργογράφος αποτελεί τα μάτια του ουρολόγου, του διαγνωστή, του γυναικολόγου, του καρδιολόγου, του ακτινολόγου και ούτω καθεξής. Απλά αν θα μου αφήσετε να χαριτολογήσω. Αν και έχουμε κατηγορηθεί εμείς οι γυναικολόγοι γενικά για την απλότητά μας, υπήρξαμε έξυπνοι στο εξής, ότι καταφέραμε και κλέψαμε. Δανειστήκαμε από τους ουρολόγους πολλά πράγματα. Ένα είναι το διακολπικό υπεργογράφημα που ανέπτυξαν. Ένα δεύτερο είναι, ανέφερα για την ιστεροσκόπηση, πρακτικά χρησιμοποιήσαμε τη δική τους εμπειρία από την ενδοσκόπηση που κάνουν για τον προστάτη και διαγνωστικά και θεραπευτικά. Δηλαδή η ιστεροσκόπηση που είναι η διάγνωση του εσωτερικού της μήτρας πρακτικά είναι μια προσομοίωση, αν θέλετε, των διαδικαστικών των ουρολόγων στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα. Βέβαια, ήμασταν πολύ αργοί και είμαστε ακόμη πολύ αργοί, άρα λοιπόν έχουν ακόμη να μας μάθουν αρκετά. Να σας μάθουν κι άλλα, έτσι. Ίσως δεν τους παρακολουθούμε αρκετά, αλλά υπόσχομαι ότι αυτό θα αλλάξει. Μάλιστα. Αυτά που μάθατε όμως είναι προς τιμή σας και μπράβο, γιατί έχετε φτάσει. Τα αναφέρετε κιόλας. Δεν έχει να ζηλέψει κανένα ζευγάρι τίποτα. Κάποτε πηγαίνουν όλοι στην Αθήνα. Δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα να κατεβαίνουν τα ζευγάρια στην Αθήνα ή όπως παλιά πηγαίνουν όλοι στις Βρυξέλλες και στην Αγγλία. Σήμερα, αυτή τη στιγμή. Έχουμε πάρα πολλούς, πιστεύω τι λέτε. Πάρα πολλούς συναδέλφους, όπως ο κύριος Τσάκος, έχει διοικηθεί χρόνια στην Αγγλία, που φέραν την τεχνογνωσία. Φέρανε την μόρφωση από το εξωτερικό και έρχονται τώρα από όλο τον κόσμο γιατί είμαστε πιο φτηνοί και κάνουν εξωσωματικές στην Θεσσαλονίκη. Ναι, η Θεσσαλονίκη έγινε. Απλά να πω ότι δεν είμαστε μόνο πιο φτηνοί, αλλά θεωρώ ότι και η ελληνική νομοθεσία μας απελευθερώνει, διότι είναι μια νομοθεσία η οποία έγινε με πολλή μελέτη από σοβαρούς ανθρώπους. Η Εκκλησία μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Η φιλελεύθερη Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία έχει δείξει πολύ μεγάλη κατανόηση. Πολύ και το λέω με συγκίνηση, διότι πρόσφατα είχαμε δύο ιερωμένους, οι οποίοι ήρθαν στο κέντρο μας και αυτή τη στιγμή έχουν ένα παιδάκι στο σπίτι, ένας από αυτούς και άλλος το περιμένει. Συνεπώς, μας βοήθησε πάρα πολύ η Εκκλησία, κυρία Σωτηριάδου. Βοήθησε τον Έλληνα νομοθέτη. Όταν δεν υπάρχουν τα ταμπού και βοήθησε. Βοήθησε τον Έλληνα νομοθέτη να νομοθετήσει, τους όρους οι οποίοι σε εμάς δίνουν την ελευθερία, αν θέλετε, και την νομοθετική κάλυψη και ασφάλεια να εφαρμόσουμε τεχνικές τις οποίες άλλες χώρες θεωρούνται. Άρα λοιπόν, ένας από τους λόγους για τους οποίους απευθύνονται ξένα ζευγάρια σε εμάς είναι και αυτή η νομοθετική, αν θέλετε, ελευθερία που υπάρχει. Όλα είναι σαφώς καθορισμένα με γνώμονα το καλό. Έτσι. Και όχι με γνώμονα κάποιες αγγυλώσεις που έχουν κάποιες άλλες θρησκείες, οι οποίες δυσκολεύουν πραγματικά τη ζωή ανθρώπων σε χώρες οι οποίες είναι γειτονικές μας. Η καθολική απαγορεύει την εξωσωματική. Η καθολική απαγορεύει την εξωσωματική. Το θεωρεί μοιχεία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν και η Εκκλησία έπαιξε μεγάλο ρόλο, συνέβαλε και αυτή με τη θέση της στο νομοθετικό έργο σε σχέση με την εξωσωματική γονιμοποίηση. Λοιπόν, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμα, αλλά θα συζητήσω αυτά που θέλω θα τα πούμε. Κύριε Δρακόπουλε, ανεξήγητη ή ιδιοπαθής ανδρική υπογονιμότητα. Όταν δεν βρούμε. Πώς θεραπεύουμε. Σήμερα έχουμε τα μέσα. Δεν βρίσκουμε τα αίτια. Ναι, ακούτε, αυτό δεν σημαίνει. Όλα τα μέσα. Ένας ανδρολόγος σημαίνει πρέπει να έχει αυτά τα μηχανήματα που προηγουμένως. Ελάχιστες είναι περιπτώσεις που δεν μπορούμε να το διευκρινίσουμε. Και έχουμε και τα εργαστήρια. Δηλαδή, υποπτευόμαστε κάποιο ορμονικό πρόβλημα, πολύ σπάνιο. Είναι η υπερπρολακτινεμία, ο υπερθυροειδισμός και ο υπογονατοτρόπος υπογονατισμός. Μας βοηθάει το εργαστήριο. Έχουμε τα μηχανήματά μας. Έχουμε την κατάλληλη εκπαίδευση. Λύνουμε σχεδόν όλα τα προβλήματα. Παλιά, επειδή δεν είχαμε τα μέσα, λέγαμε ανεξήγητο. Και εδώ, όταν δεν μπορέσουμε να βρούμε τίποτα, κάνουμε διάφορες θεραπείες. Για μένα, έχω ένα σκεύασμα φτιάξει.
δεν θέλω να περαυτολογήσω, εδώ και 20 χρόνια. Με αντιοξειδωτικά. Για τον άντρα είναι αυτό. Για τον άντρα. Ναι. Με αντιοξειδωτικά, ψευδάριο, σελήνιο, μαγνήσιο, τρεις βιταμίνες, την B, C και B6 και ένα αμινοξύ που λέγεται L-αργινίν ή L-καρνιτίν. Αυτό το σκεύασμα ήρθε τώρα, εισάγεται και από την Αυστρία. Βοηθούμε τα ζευγάρια με τον πιο απλό τρόπο. Δηλαδή, προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τις φλεγμονές και μετά δίνουμε αντιοξειδωτικά. Και δίνουμε, κάνουμε σύσταση να τρώνε ό,τι έχει σχέση με αντιοξειδωτικά. Είτε είναι αυτά σκευάσματα από τα cranberry, τα βατόμουρα, είτε όλα τα αντιοξειδωτικά που όλος ο κόσμος έχει στραφεί εκεί. Και λέμε, πάτε και λίγα οστρακοειδή που έχουν ψευδάριο, ναι, γιατί ναι, ο ψευδάριος παίζει καθοριστικό ρόλο. Άρα παίζει ρόλο και η διατροφή. Η διατροφή και βλέπουμε, έχουμε ένα παχύσαρο κάτω μου. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε πριν κάνουμε οποιαδήποτε θεραπεία, βοηθάμε εκεί. Ναι. Έχουμε και κάποια άλλα εμπειρικά σχήματα της τάξης, της ορμονικά σκευάσματα όπως είναι η τεστοστερόνη και τα αντιστρογόνα, τα οποία έχουν πολύ λίγες θεραπευτικές ιδιότητες. Πιο πολύ στην ανεξήγητη θα δώσουμε αντιοξειδωτικά, θα θεραπεύσουμε τον άντρα από τις φλεγμονές και από εκεί και πέρα αφήνουμε το σπέρμα να εξηγεί. Υπάρχει και ένα παραθυράκι, η διατροφή δηλαδή, η σωστή διατροφή. Η διατροφή, και όταν δούμε ότι δεν μπορούμε, κάνουμε ένα κύκλο, κάνουμε ένα άλλο, τότε έχουμε ιερά υποχρέωση να στείλουμε το ζευγάρι στην υποβοηθούμη και να μην το ταλαιπωρούμε και ανεβεί στα 37 και στα δεν μπορεί να κάνει. Ακριβώς, δεν μπορεί να κάνει ούτε εξωσωματική ο κύριος Τσάκος. Έτσι. Κύριε Τσάκο, τώρα, η πολύ καλή ήταν η πάσα που έκανε ο κύριος Δρακόπουλος, γιατί και εγώ εκεί θα στρεφόμουν. Δηλαδή, όταν έχουμε ανεξήγητη ή ιδιοπαθή ουσιαστικά γυναικεία υπογονιμότητα, πότε θα πρέπει να στείλουμε το ζευγάρι στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ποια είναι το χρονικό έτσι αυτό όριο που πρέπει να υπάρχει και τι πρέπει να κάνουμε, τι περιλαμβάνει όλη αυτή η διαδικασία. Ακριβώς, θα σας πω. Έχει μεγάλη σημασία η αντίληψη του ζευγαριού για το πρόβλημά του. Ναι. Εμείς, κυρία Σωτηρία, δεν είμαστε γιατροί σοβαροί, που λέω και εγώ πολλές φορές. Δεν είμαστε γιατροί που θεραπεύουμε τον καρκίνο, δεν είμαστε γιατροί που θεραπεύουμε τις καρδιολογικές παθήσεις, δεν είμαστε γιατροί που σώζουμε ζωές. Είμαστε γιατροί οι οποίοι συμβουλεύουμε τα ζευγάρια και τους δίνουμε ακριβώς μία γκάμα επιλογών. Για μας είναι πολύ σημαντικό και η δυναμική του ζευγαριού. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση μας να προσπαθήσουμε να πείσουμε μια γυναίκα 40 χρονών που προσπαθεί 5 χρόνια με τον σύντροφό της ότι θα χρειαστεί ενδεχόμενα εξωσωματική γονιμοποίηση. Ναι. Και αν θέλετε, δεν το κάνουμε κιόλας. Παρ' όλα αυτά, έχει μεγάλη σημασία να ξέρει το ζευγάρι ότι έχει διερευνηθεί σωστά και να ξέρει τις πιθανότητες που έχει με κάθε επιλογή του. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ένα από τα πρώτα τα οποία κάνουμε είναι ολοκληρώνουμε τη διάγνωση. Κάποιες φορές κάποιες λεπτομέρειες της διάγνωσης ενδέχεται να έχουν σημασία. Mm-hmm. Κάποιες φορές συμπληρώνουμε με ειδικότερες εξετάσεις, αν θέλετε λίγο ορμονικές παραπάνω. Είναι μια νέα ορμόνη, η αντιμουλέριαν, η άμι, την οποία κοιτάμε όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στον υπέρηχο, ο οποίος κοιτάει τα αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά του γυναικείου συστήματος. Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην αγκύρωση του συστήματος εκτός από τη στατική ανατομία και ούτω καθεξής. Αντίστοιχα, ζητάμε τη γνώμη των ουρολόγων, των ανδρολόγων, γιατί πολλές φορές δεν είναι μόνο, είναι σελίδες ολόκληρες η πιθανή διερεύνηση του άντρα. Πλέον οι περισσότεροι από εμάς δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε, άρα λοιπόν θέλουμε και τον ουρολόγο να μας πει αν θέλει έτσι, κάτι βέβαια, παραπάνω. Βέβαια. Και όταν γίνουν όλα αυτά, προσπαθούμε να υπολογίσουμε ποια είναι η στατιστική πιθανότητα ενός ευτυχούς αποτελέσματος. Mm-hmm. Είτε χωρίς βοήθεια, είτε με κάποιο βαθμό βοήθεια. Άρα λοιπόν αυτά αναλύουμε στο ζευγάρι με την ιδιοπαθή υπογονιμότητα, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ζευγαριού, την ηλικία τους και το πόσα χρόνια προσπαθούν. Εδώ τονίζω πάντα ότι όσο πιο πολλά χρόνια προσπαθεί ένα ζευγάρι, τόσο πιο βαθιά είναι τα αίτια της υπογονιμότητας, ακόμη και αν δεν τα έχουμε προσδιορίσει. Ναι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και όλο και περισσότερο μειώνονται οι πιθανότητες αυτόματης σύλληψης όσο αυξάνονται τα χρόνια της προσπάθειας. Έτσι. Άρα λοιπόν, ναι. Κατανοητό. Είπατε για δυναμική του ζευγαριού. Τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε, όλα τα ζευγάρια τα οποία απευθύνονται, κυρία Σωτηριάδου, και χαμογελάτε... Εγώ καταλαβαίνω. Προσπαθώ να καταλάβω, αλλά θέλω να Δεν τα έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους. Κάποια... Έχουν ίσως παιδιά από άλλες σχέσεις, κάποιοι δεν θέλουν τόσο πολύ το παιδί, κάποιοι δεν θέλουν τη διερεύνηση, κάποιοι φοβούνται το γιατρό και το καθεξής. Αυτά από ένα σημείο και μετά είναι αρκετά ορατά σε εμάς που τους έχουμε απέναντι. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι οι περισσότεροι από εμάς η προσέγγιση μας είναι πάρα πολύ ήπια
και σε καμία περίπτωση διδακτική. Ναι, και δεν επιβάλλεται από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς, ακόμα και την εξωσωματική γονιμοποίηση. Απλά είναι ιερό καθήκον, όπως είπε και ο κ. Ζακόπουλος, να ξέρουν τις επιλογές τους. Πολλές φορές δεν είμαστε ευχάριστοι. Mm-hmm. Δεν είμαστε καθόλου ευχάριστοι όταν λέμε στο ζευγάρι που η γυναίκα είναι 45 και ο άντρας 55, ότι ούτε και η εξωσωματική θα τους δώσει τη λύση, η κλασική εξωσωματική με δικά τους οάρια. Mm-hmm. Αλλά εκ των υστέρων καταλαβαίνουμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτά τα ζευγάρια να ξέρουν ποια είναι τα δεδομένα και πού βαδίζουν. Ναι. Τώρα, μια και μιλάμε έτσι λίγο περισσότερο και για δυναμική του ζευγαριού, μπορώ να αναφέρω και αυτό το λόγο. Δηλαδή, το πώς επηρέασε η κρίση, η οικονομική κρίση, κύριε Τσάκο, κλείνοντας σιγά-σιγά και την εκπομπή, που βιώνουμε στην εποχή μας, όλοι το γνωρίζουμε αυτό, αν έχει επηρεάσει γενικά την γονιμότητα και τις γυναίκες γενικώς. Θα σας πω. Δυστυχώς, τα δεδομένα τα οποία έρχονται από το Πανελλήνιες Στατιστικές Υπηρεσίες είναι mm-hmm. δραματικά ως εξής. Mm-hmm. Τα τελευταία 100 χρόνια είναι η πρώτη φορά που παρατηρήθηκε μείωση στον απόλυτο αριθμό γεννήσεων. Στις γεννήσεις. Αυτό ήθελα να σας πω. Είναι για τις γεννήσεις, ποια αν έχουμε στατιστικά. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει τα ζευγάρια που έχουν ένα παιδί μένουν στο ένα, αυτά που έχουν δύο μένουν στα δύο και αυτά που δεν έχουν κανένα πιθανόν δεν κάνουν πρώτο. Άρα λοιπόν αυτό είναι καταγεγραμμένο. Το ποσοστό είναι περίπου στο 20%, 15 με 20%. Το δεύτερο, το οποίο είναι ακόμη πιο δραματικό, είναι ότι δυστυχώς ανέβηκε ο δείκτης της νεογνικής θνησιμότητας στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι οι έγκυες γυναίκες δεν παρακολουθούνται σωστά ή όσο σωστά παρακολουθούνταν ως τώρα και ότι η νοσηρότητα των εμβρίων, των νεογνών που γεννιούνται, είναι επηρεασμένη. Και σαφέστατα αυτό αντανακλάει σε όλη την ποιότητα πλέον της ιατρικής, την οποία δίνουμε είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Σχετικά με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, είναι προφανές αυτό που θα πω, που αυτονόητο, ότι συνολικά οι θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα, ανά την Ελλάδα, και μπορώ να το πιστοποιήσω αυτό σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, έχουν πέσει σε ένα μεγάλο βαθμό, διότι είναι προφανές τα ζευγάρια μέσω της ανασφάλειας, όχι δεν είναι μόνο η οικονομική, αλλά είναι και η ψυχολογική κρίση, όπως καταλαβαίνετε, σε τι κόσμο να φέρουμε τα παιδιά μας, έχουν πραγματικά μειώσει την προσπάθεια για μια υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Η ελπίδα μου παρόλα αυτά είναι ότι αυτό, όσο αντέχουν όλοι και όσο αντέχουμε σαν λαός, με τη βοήθεια που ακόμη μας δίνει η πολιτεία για το γεγονός ότι τα φάρμακα με κάποια μικρή αναμονή δίνονται δωρεάν από το κράτος, με τη βοήθεια την οποία είμαστε, είπε ο κ. Ζακόπουλος, ναι, η πλειοψηφία των συναδέλφων, αν όχι όλοι οι συνάδελφοι με κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, έχουν μια πολύ ανθρώπινη προσέγγιση και θεωρώ και πιστεύω ότι αυτό το πρόβλημα πολύ σύντομα θα λυθεί και ότι αυτή η καθυστέρηση, αν θέλετε, που υπάρχει στα ζευγάρια, τελικά θα εξομαλυνθεί στα επόμενα χρόνια. Το πιστεύουμε και το ευχόμαστε για τη χώρα μας, για την Ελλάδα. Δεν θέλουμε να έχουμε λιγότερες γεννήσεις, αλλά ούτε και νεογνωλογική νοσηρότητα. Και αυτό είναι αρκετά κακό. Λοιπόν, κύριε Τρακόπουλε, κάτι θέλω να ρωτήσω εδώ για το μέλλον. Στους καρκινοπαθείς νέους μπορούμε να διατηρήσουμε τη γονιμότητα για μια μελλοντική οικογένεια. Εδώ είναι ο σημαντικός ο ρόλος του ανδρολόγου. Mm-hmm. Πολλοί νέοι εμφανίζουν για κάποιο καρκίνο. Στους άνδρες είναι ο καρκίνος του όρχιου που θερίζει. Mm-hmm. Λοιπόν, πριν κάνουμε οτιδήποτε, πριν αφαιρέσουμε τον όρχη, στέλνουμε το ζευγάρι, τον άντρα, να κάνει μια κατάψυξη σπέρματος. Και σήμερα είχα περιστατικό. Τον έστειλα να κάνει κατάψυξη. Θα του βγάλω τον όρχη τη Δευτέρα, θα του βάλω ένα πλαστικό όρχη και αυτόν τον όρχη μπορούμε να το κρατήσουμε χρόνια, μέχρι και 15 χρόνια. Και η τεχνολογία με τη βοήθεια της βιολόγου έχουμε εξασφαλίσει τη γονιμοποιητική ικανότητα. Γιατί αν ακολουθήσει μια θεραπεία, ακτινοβολία, πάνω από 40 γκρέι, έχουμε αζωοσπερμία. Αν κάνουμε και χημειοθεραπεία, τότε έχουμε καταστροφική αζωοσπερμία, μέχρι και 17 χρόνια. Όπως γίνεται και με την κατάψυξη οθικικού ιστού. Τώρα θα το ρωτήσω και αυτό στον κύριο Τσάκο. Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε να καταψύχουμε το σπέρμα. Και το ζητώ επιμόνως και καλό την πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της, γιατί δεν υπάρχει μια κρατική τράπεζα, μόνο σε ιδιωτικές. Ναι, μπορούμε να βοηθήσουμε τον νέο, να το θεραπεύσουμε για τον καρκίνο όρχιος και να εξασφαλίσει και την οικογένειά του μετά. Μάλιστα. Κύριε Τσάκο, να μιλήσουμε λίγο και για τις καρκινοπαθείς γυναίκες και θα ήθελα να ρωτήσω εάν πραγματικά μπορεί να γίνει στην προκειμένη περίπτωση που γίνεται κατάψυξη εμβρίων ή οθικικού ιστού στις γυναίκες οι οποίες είναι καρκινοπαθείς και είναι νέες γυναίκες, έτσι. Μάλιστα. Κοιτάξτε, το θέμα της συντήρησης γυναικείας γονιμότητας έχει καθυστερήσει πολύ. Mm-hmm. Ακόμη και εδώ δεν μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε τους ουρολόγους. Αν και η κατάψυξη σπέρματος είναι πλέον τακτική πάγια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Η συντήρηση της γυναικείας γονιμότητας έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Η βασική ιδιαιτερότητα είναι η εξής, είναι ότι ενώ μπορούμε μια χαρά να καταψύξουμε εμβρία, μπορούσαμε εδώ και πολλά χρόνια και μπορούμε και σήμερα, η
κρυοσυντήρηση, κατάψυξη οαείων τα τελευταία λίγα χρόνια, 2-3 χρόνια, γίνεται εφαρμόσιμα στην καθημερινή κλινική πράξη. Mm-hmm. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ακόμη σχετικά άγνωστο. Συνεπώς, έχει μεγάλη σημασία, όπως είπε ο κ. Δακόπουλος, να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, της πολιτείας και των γυναικών, των συναδέλφων μας, των ογκολόγων, είτε είναι χειρουργοί, είτε είναι χημειοθεραπευτές, είτε είναι ακτινοθεραπευτές, ώστε μέσα στο Ογκολογικό Συμβούλιο, αν θέλετε, όταν αφορά αυτό νέους ανθρώπους και νέες γυναίκες, είτε γυναίκες οι οποίες δεν έχουν τεκνοποιήσει, είτε γυναίκες που είναι πραγματικά νέες, κάτω των 40 ετών, τουλάχιστον να υπάρξει μια δυνατότητα ώστε να γνωρίσουν τις επιλογές τους. Ο θηκικός ιστός ακόμη είναι σε πειραματικό στάδιο, δεν δικαιούμαστε να το κάνουμε στην κλινική πράξη, αλλά κατάψυξη οαρίων μπορεί να γίνει στην κλινική πράξη και κάποιες άλλες μέθοδοι, σίγουρα κατάψυξη εμβρίων στην περίπτωση που υπάρχει σύζυγος ή σύντροφος, αλλά όπως και να έχει, μέσω της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου στις γυναίκες και μέσω του γεγονότος ότι πλέον υπάρχει ευαισθητοποίηση, έχει σημασία η νέα γυναίκα η οποία θα θεραπευτεί από τον καρκίνο να μην τη στερήσουμε το όνειρο της τεκνοποίησης. Φυσικά, οπωσδήποτε. Αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο για την νέα γυναίκα που έχει καρκίνο. Δυστυχώς μαστίζει ο καρκίνος στις γυναίκες και τις νέες γυναίκες και πρέπει να ληφθούν και τα απαραίτητα μέτρα. Κύριε Δρακόπουλε, κλείνοντας, με αισιόδοξο τρόπο, τι μήνυμα θέλετε να δώσετε στα νέα ζευγάρια? Όπως συνεργαζόμαστε με τον κύριο Τσάκο, έτσι καλώ όλους τους συναδέλφους μου, όλους τους εμπλεκόμενους, να μάθουμε στην Ελλάδα να συνεργαζόμαστε. Και δεν εννοείται εξωσωματική, να πάει για εξωσωματική ένα ζευγάρι χωρίς να έχει και τη συγκατάθεση ή την εξέταση του ανδρολόγου. Μην τον υποτιμάμε τον ανδρολόγο. Γλιτώνουμε μια πιθανή υποβολή ή ένα αποτέλεσμα δυσχερέστη. Μπορούμε σε αυτά τα πρότυπα να μάθουμε στην Ελλάδα να συνεργαζόμαστε, όπως κάνουμε με τον κύριο Τσάκο εδώ και χρόνια. Μάλιστα. Ωραία. Συνεργασία μεταξύ των γιατρών μεταξύ των εμπλεκομένων ειδικών πάνω σε ένα θέμα. Στην περίπτωση της υπογονιμότητας και ανδρολόγου. Θέλουμε τον βιολόγο, θέλουμε τον γενετιστή, θέλουμε τον ενδοκρινολόγο, αν έχει ενδοκρινολογικό. Πρέπει να μάθουμε στην Ελλάδα αυτό που δεν γίνεται. Να μάθουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι να συνεργαζόμαστε σε ένα πολιτισμένο ομάδες, ναι. Και τούτη την κρίσιμη ώρα που τα οικονομικά στενεύουν, χρειαζόμαστε. Για ένα λόγο παραπάνω, να βοηθήσουμε τα ζευγάρια. Ναι, και να υπάρχει και έγκαιρη διάγνωση και να λυθούν πιο εύκολα τα προβλήματα που τυχόν δημιουργηθούν στο ζευγάρι και υπάρχουν. Ναι, ο κύριος Τσάκος, κλείνοντας και αυτός, να μας πει το δικό του μήνυμα. Το δικό μας αισιόδοξο μήνυμα είναι το εξής: είναι ότι πριν από 20 χρόνια θεωρούνταν επιτυχία στην εξωσωματική ένα ποσοστό 15%. Ναι. Το 1999, όταν γύρισα στην Ελλάδα, το ποσοστό στην Αγγλία ήταν 19%. Σήμερα στα περισσότερα κέντρα στην Ελλάδα και υπάρχουν πολλά αξιόλογα κέντρα, ειδικά στη Θεσσαλονίκη τα περισσότερα τα γνωρίζω από μέσα, κύριε Σωτηριάδο, οπότε μπορώ να το πιστοποιήσω αυτό, διότι έχω δουλέψει και συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα και τα πιο πολλά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Μπορώ να πω ότι δίνουμε πολύ μεγάλη σιγουριά, ποσοστά επιτυχία 40-50%. Άρα, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα νούμερο ένα. Σε τέτοιο βαθμό πλέον νιώθουμε όλοι εμπλεκόμενοι αυτοπεποίθηση για τα αποτελέσματά μας. Να μην μετακινεί το κόσμο στην Αθήνα. Για ποιο λόγο? Αυτό νομίζω ότι, εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι. Τέλος πάντων, πιστεύουμε ότι ισχύει τέλος πάντων. Αλλά το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι πλέον οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, οι περισσότεροι συνάδελφοι, οι περισσότεροι επιστήμονες, το θέμα της επιτυχίας το έχουμε παγιώσει και ο γνώμονάς μας πια δεν είναι μόνο η επιτυχία, αλλά είναι η ασφάλεια. Δεν θέλουμε να διακινδυνέψουμε κανέναν. Η ποιότητα, θέλουμε να έχουμε χαμηλές δόσεις φαρμάκων, νέα πρωτόκολλα τα οποία έχουν αποδειχθεί ότι είναι πιο αποτελεσματικά, αποφυγή πολύδημων εγκυήσεων κ.ο.κ. Και πάνω απ' όλα την ηθική. Αυτή είναι η γνώμονές μας πια, από τη στιγμή που έχουμε σιγουρέψει τα ψηλά ποσοστά επιτυχίας. Ναι, για μένα επιτυχία είναι η ηθική. Η ηθική είναι επιτυχία. Σε αυτά οφείλει η πολιτεία να λάβει τα μέτρα της. Είδαμε τι έγινε. Και μάθατε τι έγινε πάλι με ένα περίφημο καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος έχει τρία πλαστά πτυχία και ακόμη είναι στην Ελλάδα. Ναι. Να πρέπει τα μέτρα της πολιτείας, εννοείται. Και πρέπει να λειτουργήσει η Επιτροπή για την Εξωσωματική, η οποία έχει πάψει να λειτουργεί από το 2010. Μάλιστα. Η πολιτεία αναλάβει τις ευθύνες της και εμείς τις δικές μας, οι εμπλεκόμενοι γιατροί που ασχολούμαστε με το υπογόνιμο ζευγάρι.
Πολύ καλά τα λέτε, κύριε Δρακόπουλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς και τον κύριο Τσάκο που είστε μαζί μας σήμερα. Και μιλήσαμε πραγματικά για ένα θέμα που είναι και επίκαιρο παράλληλα, γιατί έχουμε πτώση των γεννήσεων στην Ελλάδα, για την υπογονιμότητα στον άντρα και στη γυναίκα, αλλά παράλληλα είπαμε και για την εκροσωματική γονιμοποίηση στην Ελλάδα, ποιες είναι εξελίξεις και οι στατιστικές, αλλά και τα νεότερα δεδομένα σήμερα. Εμείς είμαστε μαζί κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα και σε άλλες επαναλήψεις, Τετάρτη και Σάββατο στις 4. Μέχρι τότε να είστε καλά. Πάνω απ' όλα, υγεία μας. Γεια σας. Thank you.